Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Και στο στούντιο μαζί μου έχω την κυρία Ανδριάννα Κοντοπάνου, Αριάννα Κοντοπάνου, η οποία είναι η σκηνοθέτης των έξι αυτών μονόπρακτων. Αριάννα μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ενικό? Εννοείται. Νιώθω έτσι πιο άνετα. Για να μιλήσουμε λίγο, να πούμε κάποια πράγματα, τόσο για σένα, να σε γνωρίσει το κοινό μας, όσο και για την εκπληκτική δουλειά που αναμένεται να δούμε σε έξι παραστάσεις μόλις αυτό το Σαββατοκύριακο στο Παπαστράτιο Μέγαρο. Λοιπόν, η Αριάννα είναι ντόπια, είναι κοπέλα, είναι γέννημα Θερμαγρινίου, έτσι, δεν τα λέω σωστά? Έχει σπουδάσει, ναι, ναι. Πες μας λίγο για τις σπουδές σου. Μεγάλωσα εδώ, στα 18 μου πέρασα στην Πάτρα στο τμήμα θεατρικών σπουδών. Τελείωσα το 2018. Όσο ήμουν εκεί ασχολούμουν και ερασιτεχνικά με το θέατρο, αλλά και πιο παλιά σε ερασιτεχνικές ομάδες στο Αγρίνιο. Μάλιστα. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ως ηθοποιός, παίζοντας από πολύ μικρό παιδάκι, αρχικά με το εργαστήρι, το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αγρινίου, ναι, και μετά στο μικρό θέατρο, έτσι, ναι. Η πορεία ολοκληρώθηκε εδώ στην πόλη και μετά στην Πάτρα για τις σπουδές, θεατρικών σπουδών. Και τώρα επιστρέφεις στο Αγρίνιο και είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεσαι με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο ως σκηνοθέτης για αυτές τις, να πω, τις παραστάσεις, να πω τα μονόπρακτα. Ναι. Θέλω να μας εξηγήσεις λίγα περισσότερα πράγματα γι' αυτά. Ναι, είναι 5 μονόπρακτα. Έχουμε αλλάξει, έχουμε βάλει διάφορες σειρές που θα παιχτούν. Δεν θα είναι και τα 5 κάθε Σαββατοκύριακο, θα είναι ένα συνδυασμός αυτών. 3 με 4 το Σάββατο και το ίδιο την Κυριακή. Αλλάζουν από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο, όπως και οι οικαστικές εγκαταστάσεις των οικαστικών. Έχουν προσαρμοστεί στις εγκαταστάσεις αυτές, έχουν εμπνευστεί οι σκηνοθεσίες από τις εγκαταστάσεις αυτές. Έχουν γίνει αρκετές πρόβες. Έχουν γίνει αρκετές πρόβες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα δούμε όλα τα μονόπρακτα σε μία μέρα. Θέλω να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, το Σάββατο, για παράδειγμα, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε 4 μονόπρακτα. Ακριβώς. Για παράδειγμα, ανάλογα, ναι, πώς θα ρυθμιστούν με βάση το χρόνο. Ναι, ναι. Την επόμενη μέρα, για παράδειγμα, θα δούμε συνδυασμό αυτών με κάποια άλλα και αυτό θα πάει κυλιόμενα, φαντάζομαι, και για τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Σωστά το κατάλαβα? Ακριβώς. Τα Σαββατοκύριακα θα είναι, το κάθε Σαββατοκύριακο θα έχει τα δικά του μονόπρακτα. Μάλιστα. Αντιμετώπισες δυσκολίες αυτό? Αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες, αρκετά εμπόδια, αλλά τα βγάλαμε πέρα. Ναι. Και θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Είμαστε ετοιμασμένοι. Η κατάσταση με την πανδημία σας πήγε πίσω? Μας πήγε, όπως και όλους τους πήγε πίσω. Ναι. Αλλά το προσπερνάμε, το προσπεράσαμε προς το παρόν. Εννοείται. Είμαστε όλοι καλά και δυνατοί. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για τους συντελεστές των παραστάσεων? Ναι, οι ηθοποιοί που παίζουν είναι η Αντριάννα Ιντάλα, ο Δημήτρης ο Μανδέλος και η Ειρήνη Δαφνιά. Είναι παιδιά του τόπου μας. Ναι, ναι, ναι. Συμπολίτες μας. Ναι, ναι, ναι. Είναι στις ομάδες και αυτοί του Διπεθέτης Ερασιτεχνικές, η Ανδριάννα και η Ειρήνη. Ο Δημήτρης είναι παιδί της ΓΕΑ, όπως τον λέμε. Κάνουν και αυτοί χρόνια θέατρο και παραστάσεις. Συμμετέχουν σε όλα τα μονόπρακτα? Όχι όλοι σε όλα. Αναλόγως, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, ανυπομονούμε να το δούμε. Ειρήνη Δαφνιά, Ανδριάννα Ντάλλα και Δημήτρης Μανδέλος. Τα παιδιά μας εδώ που θα τα δούμε το Σάββατο. Και ταυτόχρονα έχουμε, αυτό είναι κάποιο αξιόλογο στοιχείο που θα πρέπει να αναφέρουμε, δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, ταυτόχρονα με τις παραστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα οι συμπολίτες μας να δουν και τη δουλειά σύγχρονων αγαπημένων οικαστικών της πόλης μας. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο και γι' αυτό. Ακριβώς. Το κάθε Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, είναι 3. Το κάθε Σαββατοκύριακο έχει μια εικαστική εγκατάσταση από ένα διαφορετικό εικαστικό. Στο πρώτο Σαββατοκύριακο θα είναι η εγκατάσταση του κυρίου Δημήτρη Βελτσίστα. Στο δεύτερο της κυρίας Νάντιας Κορδοπούλου και στο τρίτο του Χριστόφορου Στάικου. Μάλιστα. Δεν θέλω να μου πεις ακόμη για τα μέτρα.
Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια μέτρα σχετικά με τις, μάλλον κάποιοι κανονισμοί σχετικά με την είσοδο και τα λοιπά. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τις παραστάσεις. Από τη δική σου σκοπιά, πώς τις έζησες, πώς τις ανέλησες και πώς τις σκηνοθέτησες. Τα κείμενα, όταν μου τα έδωσε η Δώρα Τριανταφύλου που τα έγραψε, αρχικά τα πήρε στα χέρια μου, μου άρεσαν πάρα πολύ. Βρήκα πολλά σημεία με τα οποία ταυτίστηκα. Και νομίζω ότι ο καθένας μας θα βρει κάτι με το οποίο μπορεί να ταυτιστεί. Γιατί είναι, όπως είπαμε, απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας. Δεν είναι κάτι μακρινό από μας. Είναι άνθρωποι που είμαστε, άνθρωποι που έχουμε στον περίγυρό μας, άνθρωποι που βλέπουμε κάθε μέρα. Επομένως, όταν τα πήρα, ήταν μεγάλη χαρά μου. Και όταν αρχίσαμε να τα δουλεύουμε με τα παιδιά, άρεσαν πάρα πολύ και στα παιδιά και μπήκανε με πάρα πολύ όρεξη και χαρά για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και ελπίζω να αρέσει πάρα πολύ και στον κόσμο αυτό που... Η επιλογή των ηθοποιών έγινε από σένα. Η επιλογή των ηθοποιών έγινε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ, τον κύριο Καραγιώργο. Την καλημέρα μας, τον κύριο Καραγιώργο. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια εξαιρετική δουλειά, σίγουρα. Ναι, είναι και τα παιδιά, δηλαδή, και οι δυσκολίες, ό,τι αντιμετωπίσαμε, είμαστε... εντάξει, ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή. Ναι. Είχατε την απόλυτη στήριξη, δηλαδή, του κυρίου Καραγιώργου. Εννοείται. Φαντάζομαι και του κυρίου Χατζηγεωργίου. Εννοείται. Ναι. Και οι δύο... Δεν έχουμε αναφέρει, ξέρεις Αριάννα μου, δεν έχουμε αναφέρει το όνομα της... των παραστάσεων, της παράστασης, το κεντρικό όνομα των μονόπρακτων. Μιλήσαμε για κάποια μονόπρακτα. Ο τίτλος είναι «Ήρωες του 20», μέσα σε παρένθεση, 21. Στην ουσία «Ήρωες του 2021», αλλά το 20 είναι μέσα σε παρένθεση, που θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό, να δούμε σε τι μας παραπέμπει. Και επίσης να πούμε ότι τα κείμενα είναι της κυρίας Δώρας Τριανταφύλου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αμέσως τώρα, και να την καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, αγαπημένη μου κυρία Δώρα. Μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό? Εννοείται, Δώρα. Δεν ξέρω αν άκουσες τη συζήτησή μας μέχρι τώρα με την Αριάννα. Σας άκουσα. Ήρωες του 2021 ή το 2021? Ήρωες του 2021. Και όποιος θέλει καταλαβαίνει, γιατί από κάτω γράφει και ένα μικρό τίτλο. Οξύ και άλλας. Οξύ και άλλας. Θα ήθελα λοιπόν, Δώρα μου, να μου δώσεις κάποια περισσότερα στοιχεία για τα κείμενα, τα οποία, να πω, είναι αποκλειστικά δικά σου. Δεν είναι κάποια μετάφραση κάποιων κειμένων. Όχι. Είναι δικά σου, δική σου δουλειά, την οποία εμπιστεύτηκες στη συνέχεια στην Αριάννα προκειμένου να τη σκηνοθετήσει. Λοιπόν, για πες μας και πέρασε μας λίγο το κεντρικό μήνυμα. Θα σας πω καταρχήν ότι όλη αυτή η ιδέα, όλο αυτό το πραγματάκι ξεκίνησε από την καθημερινότητά μας, από την πραγματικότητά μας, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση, με συζητήσεις που κάναμε με φίλους, την παρέα που συζητάμε τέτοια πράγματα και να ρωτιόμασταν τι είναι ήρωας, αν έχει χώρο στη σημερινή εποχή, πώς έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, αν υπάρχουν ήρωες. Εγώ ήμουνα πάντα... πώς να το πω, κάθεται σε αυτό. Ναι, υπάρχουν ακόμα ήρωες. Υπάρχουν ήρωες. Άρεσε η ιδέα του ήρωες του 21 στον κύριο Καραγέωργο και έτσι δημιουργήθηκαν τα κείμενα. Δημιουργήθηκαν κάποια κείμενα από τα οποία διαλέξανε η Αριάννα και ο κύριος Καραγέωργος και η Αριάννα κατόπιν αυτά που τους ταιριάζανε, και είναι κείμενα που μιλάνε για ανθρώπους δικούς μας, για εμάς, για το διπλανό μας, για τον γείτονά μας, για το παιδί μας, για τώρα. Δεν έχει τίποτα, πώς να το πω, διαφορετικό από αυτό που είμαστε εμείς. Μάλιστα. Αναφέρεται δηλαδή στη δική μας καθημερινότητα και από ό,τι φαντάζομαι θα υπάρχει και το αίσθημα της ελπίδας έντονο στα κείμενά σας, έτσι δεν είναι? Βέβαια, να σας πω κάτι. Ο ηρωισμός θαυμασμό προκαλεί, όχι λύπη. Και θαυμασμός φέρνει και ελπίδα. Δεν μιλάμε για τον ήρωα με την έννοια τον άνθρωπο που ανέχεται, που αντέχει, που κι αυτός μπορεί να έχει μια ηρωική υπομονή, μια ηρωική. Αλλά μιλάμε για τον άνθρωπο που ξεπερνά τα όρια που του θέσανε και κάνει
μια υπέρβαση στον εαυτό του. Υπέρβαση να... όχι απαραίτητα σπουδαία πράγματα, όχι να γκρεμίσουμε τον κόσμο. Υπέρβαση στην καθημερινότητά μας, στη σκέψη μας, στον τρόπο μας που αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους. Εκεί είναι, έχει κάτι ηρωικό μέσα αυτή η κίνηση. Σωστά. Ειδικά την εποχή μας. Σωστά. Συμφωνούμε, Αριάννα μου. Υπάρχουν λοιπόν ήρωες σήμερα. Συμφωνούμε. Πώς ήταν, Δώρα, πώς ήταν η συνεργασία σου με την Αριάννα? Άψογη. Είναι ένα πλάσμα παθιασμένο. Δεν ξέρω αν φαίνεται, φυσικά δεν μπορεί να ακουστεί τώρα πιθανόν αυτό. Αλλά ένα πλάσμα παθιασμένο και δυναμικό με αυτό που κάνει. Και ό,τι παίρνει στα χέρια της, το ζει, το αγαπάει και το δουλεύει. Μάλιστα. Και του δίνει ζωή και το κάνει πιο άμεσο. Ναι. Πραγματικά είμαστε ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή «Αυτή είναι η ζωή» εδώ στον Antenna Star. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε και από κοντά το Σάββατο. Ευχαριστώ. Στο Παπαστράτιο Μέγαρο. Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά, Δώρα μου. Γεια σας. Ανδριάννα, τα καλύτερα είπε για σένα η Δώρα. Εσύ τι έχει να πεις για τη Δώρα? Τα ίδια έχω να πω με τη Δώρα. Για τη Δώρα, όταν πρωτοβρεθήκαμε να μιλήσουμε για τα κείμενα πριν ακόμη τα γράψει, αυτό το τελευταίο που είπε ήταν ουσιαστικά ο στόχος μας. Καμιά από τις δυο, και το είπαμε με μια φωνή, δεν θέλαμε να βγάλουμε κάτι θλιβερό, κάτι... Θέλαμε να δώσουμε αυτό, μια ελπίδα, κάτι το οποίο... Υπάρχει μέσα μας, το χρειαζόμαστε. Αυτό. Πάρα πολύ. Και, ειδικά και με όλες αυτές τις συγκυρίες που περνάμε, όλοι εμείς εντός εισαγωγικών οι σύγχρονοι ήρωες, χρειαζόμαστε την ελπίδα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Έτσι, γιατί καθημερινά κατακλυζόμαστε, θα έλεγα, κυριολεκτικά από ειδήσεις άσχημες. Κάποια στιγμή, σας λόγω της εκπομπής, έλεγα ότι το μόνο θετικό πια που ακούμε στις ειδήσεις είναι τα κρούσματα. Έτσι. Δηλαδή τα πράγματα, εντάξει, δεν θέλω να δώσω ένα απεσιόδοξο μήνυμα, αλλά θέλω να πω ακριβώς όμως αυτό, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται την ελπίδα και είναι αυτό που τον στηρίζει και τον κάνει να συνεχίσει, και μέσω των μονόπρακτων θα το δούμε λοιπόν έντονο αυτό το συνέστημα. Πότε θα έρθουμε, τι ώρα θα είναι η παράσταση του Σαββάτου? Του Σαββάτου οι παραστάσεις είναι 9 και 4 και της Κυριακής είναι 7 και 4. Γίνονται κρατήσεις θέσεων, να πούμε τώρα και για τις θέσεις. Ναι, βέβαια. Και τα διαδικαστικά. Ναι. Είναι για 20 άτομα μόνο η κάθε παράσταση. Μάλιστα. Είναι στο υπόγειο του Παπαστρατίου Μεγάρου. Ακριβώς. Να το πούμε. Γίνεται με κράτηση στο τηλέφωνο 26410-21158. Μάλιστα. 21-158, το επαναλαμβάνω. Και να σε διακόψω λίγο, στις ιστοσελίδες μας, στο agriniotimes.gr και στο antennapavlastar.gr, μετά το τέλος της συζήτησής μας θα αναρτηθεί το ηχητικό μας και όλες οι πληροφορίες, όλες οι λεπτομέρειες της παράστασης, προκειμένου όποιος θέλει να τις παρακολουθήσει να μπορέσει να κλείσει θέση αγερά. Έτσι. Αυτό ουσιαστικά είναι περιορισμένες οι θέσεις. Περιορισμένες θέσεις, έχουμε σειρά προτεραιότητας. Έχουμε σειρά προτεραιότητας και όσοι κλείσουν θέση θα πρέπει να είναι λίγο νωρίτερα για να αποφευχθεί όποιος συνωστισμός. Μάλιστα, να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Ναι. Θα τηρηθούν, βέβαια έχουμε βαρεθεί να το λέμε για όλες τις εκδηλώσεις πια, ότι θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ναι, ναι. Με την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, όπως γίνεται συνήθως. Πια έχει γίνει κανονισμός, νόμος παντού στην καθημερινότητά μας. Ναι. Εγώ να ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου, από την καρδιά μου, καλή επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη, ανυπομονώ να δω τις παραστάσεις και να πω, να κάνω και άλλη μια ευχή, να μην έχουμε τίποτα πρόπτα, να πάμε μέχρι το τέλος όπως έχει προγραμματιστεί. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες εδώ και σε ευχαριστούμε γενικότερα για την... Ήθελα να σου ευχηθώ για κάθε προσωπική επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα έτσι γενικότερα, καθώς είσαι μικρή αρκετά. Είναι η πρώτη σου ουσιαστικά δυνατή δουλειά εδώ σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Ένα κορίτσι από τον τόπο μας, πρικισμένο. Να έχεις καλή επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.